Αγία Σαλόμη Μυροφόρος εορτάζει στις 3 Αυγούστου. Η Αγία Σαλόμη Μυροφόρος ήταν πρώτη ξάδελφη της Παναγίας, μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είχε σύζυγο τον Ζεβεδαίο και γιους τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Πρικισμένη και ίδια, με ένθρεμη ευσέβεια, ήταν από τις γυναίκες που ακολουθούσαν τον Χριστό και συνείσφεραν στο ταμείο της Αποστολικής Αδελφότητας. Η Σαλόμη ήταν εκείνη, παρακινούμενη από μητρική φιλοστοργία, παρακάλεσε τον Κύριο όταν αυτός πήγαινε για τελευταία φορά στην Ιερουσαλήμ να τιμηθούν οι γη της με πρωτεύοντα αξιώματα, διότι είχε την ιδέα ότι ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ έμελε να αναστήσει το θρόνο του Δαβίδ. Όμως η Σαλόμη τις στιγμές του φρικτού πάθους του Κυρίου και ενώ μαθητές και φίλοι από φόβο είχαν διασκορπιστεί, αυτή μαζί με μερικές άλλες πιστές γυναίκες ήταν εκεί και εκτυπούσαν απολύπτα στήθη τους. Επίσης η Σαλόμη αξιώθηκε να είναι μία από τις μυροφόρες στις οποίες ο Άγγελος γνωστοποίησε την ανάσταση του Ιησού. Μετά την ίδρυση της Χριστιανικής Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, η Σαλόμη εξακολούθησε να διακρίνεται για το ζήλο και τις ελεημοσύνες της. Ο διωγμός εναντίον της Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ προξένησε μεγάλη λύπη στη Σαλόμη. Η καρδιά της υπέστη μεγάλο σπραγμό την ημέρα που ο Ηρώδης αποκεφάλισε τον πρωτότοκο γιο της Ιάκωβο. Αλλά η ελπίδα στον Χριστό την ενίσχυσε και με την προσδοκία των αιωνίων αγαθών παρέδωσε την ψυχή της ειρηνικά.